Υπάρχουν άνθρωποι εδώ πέρα που έχουν παραβιάσει σοβαρούς κανόνες παιχνιδιού και ένας από αυτούς ήταν ο Άρης Σοϊλέδης. Ο Άρης Σοϊλέδης που μίλαγε με την μνηστή του εκεί έξω, όπως λέει, που το έκανε μία φορά, δεν το είχε κάνει μία φορά. Γιατί αν το είχε κάνει μία φορά, δεν θα ήξερε τις προσωπικές συνεντεύξεις δικές μου, της Ασημίνας, του Εμμανουήλ και να τον εκβιάζει τον Εμμανουήλ να του λέει να αλλάξει την προσωπική του συνέντευξη. Λοιπόν, έχει κάνει σοβαρά παραπτώματα. Εγώ δεν δέχομαι από έναν τέτοιον άνθρωπο να είμαι υποψήφιος και θεωρώ ότι ο κόσμος θα δικαιώσει τον Άρη. Εμείς, όταν παίζουμε για την επικοινωνία, έπαθλο επικοινωνίας, για να δούμε ένα μήνυμα ηχογραφημένο ή μια φωτογραφία από την οικογένειά μας ή από κάποιον, σκοτωνόμαστε μέσα στον ήλιο και στη λάσπη και στις βροχές 4 ώρες. Και η ομάδα που χάνει είναι ράκος. Και αυτός είχε κάθε μέρα επικοινωνία. Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος όταν λέω τη λέξη επικοινωνία τι εννοώ. Έχει πεθάνει ο πατέρας μου, έμεινα στο παιχνίδι για τον σκοπό μου και δεν έχω μιλήσει ούτε ένα λεπτό με τη χείρα μάνα μου να δω πώς είναι και τι κατάσταση είναι αυτή η γυναίκα. Η μανούλα μου. Δεν έχω μάθει 3 μήνες τι κάνει το παιδί μου. Λοιπόν, μη λέει ότι θέλει ο Άρης ότι έχει μετανιώσει, γιατί έχει δείξει ότι δεν έχει μετανιώσει και με την έπαρση που έχει να μου λέει εμένα, ας ήσουν αμάγκας. Να το κάνεις και εσύ αν μπορούσε, γιατί εγώ μπορούσα και αν μπορούσα να το ξανακάνω.